Κύριε Τζιλβέ. Σας ευχαριστώ κύριε Τριάντο. Συνεχίζουμε με την εξ αποστάσεως λειτουργία υπατολογικού ιατρίου του Επικρατείου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της πλήρους αναστολής λειτουργίας των τακτικών ιατρίων λόγω της πανδημίας, Νοέμβρης-Δεκέμβρης του 20, από την πλειοψηφία των συγγραφέων που είναι κυρίες, Αγοραστού, Ψιλογιώργη, Σαββίδου, Παγιωβάνη, Θεοδώρα Οικονόμου, επιβλέποντα τον κύριο Βουλή. Κύριε Αγοραστού, σας ακούμε. Ναι. Κύριε Αγοραστού. Χρόνια πολλά και από μένα. Αν πρέπει να μεγενθύνετε την... Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι, το θέμα το ανέφερε ήδη ο κύριος Ζιβές. Θελήσαμε να κάνουμε μια ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε τους εκατοντάδες ασθενείς του υπατολογικού μας ιατρίου κατά το χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2020. Οπότε η κλινική μας είχε μετατραπεί σε κλινική εξυπηρέτησης COVID ασθενών και άρα δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουμε διαζώσεις επικοινωνία και επαφή με τους ασθενείς μας. Η επιδημία λοιπόν του κορονοϊού οδήγησε στην πλήρη αναστολή της λειτουργίας των τακτικών ιατρίων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για το δίμηνο Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020 και μας οδήγησαν σε μια προσπάθεια για συντονισμένη αναπροσαρμογή της λειτουργίας του ιατρίου ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς μας εξ αποστάσεων. Οι τρόποι με τους οποίους λειτουργήσε το ιατρίο μας ήταν τρεις, μέσω της άλλης συνταγογράφησης που βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μείνουν οι ασθενείς μας χωρίς την αναγκαία θεραπεία, με τηλεφωνική εξυπηρέτηση τις καθημερινές, τα πρωινά, μέσω εκτροπής της τηλεφωνικής γραμμής σε καρτοκινητό και μέσω επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιατρίου με email. Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής καταγράψαμε τον αριθμό των συνταγογραφήσεων, των τηλεφωνικών κλήσεων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανακατακορία ασθενών βάσει του υποκείμενου νοσήματος. Βλέπουμε ότι συνολικά εξυπηρετήθηκαν 435 ασθενείς. Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν 407 ολοκληρωμένες επισκέψεις στην άλλη συνταγογράφηση για συνταγογράφηση ή άλλα παραπεμπτικά. 550 τουλάχιστον τηλεφωνικές κλήσεις, αναλογικά ήταν έως 100 την εβδομάδα και συνολικά 320 emails. Η πλειοψηφία των ασθενών, το 35%, ήταν ασθενείς με κύρωση ύπατος, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Χρειάστηκαν τόσο συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων, όσο και οδηγίες τροποποίησης της αγωγής τους. Ενώ ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από μία αντιρροπούμενη κύρωση, χρειάστηκε να εισαχθούν στο νοσοκομείο, ένας από αυτούς για κενωτική παρακέντηση και ένας για μετάγγιση αίματος. Επίσης, είχαμε ένα ποσοστό ασθενών 25% με χρόνια υπατήτητα Β. Η πλειονότητα αυτών των ασθενών χρειάστηκε απλά συνταγογράφηση ή ανανέωση των γνωμοσυντεύσεων για να συνεχίσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Ένα 10% των ασθενών έπασχαν από χρόνια υπατήτητα C. Αυτοί όμως γενικά δεν υπευλήθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα ούτε σε έλεγχο οικού φορτίου, ούτε ξεκίνησαν καινούργιες θεραπείες. Απλά έγινε συνέχιση των αγωγών που ήδη ελάμβαναν οι ασθενείς. Ένα μικρό ποσοστό μεταμοσχευμένων ασθενών είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Υπόψη αυτοί οι ασθενείς απευθύνονται πολλές φορές για θέματα που τους αφορούν και στο συντονιστικό κέντρο της χειρουργικής κλινικής μεταμοσχεύσεων, οπότε δεν απευθύνονται όλοι σε εμάς. Κανένας από αυτούς δεν προσήλθε στο νοσοκομείο. Ένας από αυτούς που έκανε ευκαιριακή λίμωξη νοσηλεύτηκε οικειοθελώς σε ιδιωτικό θεραπευτήριο κατόπιν δικής του επιθυμίας και φυσικά δεν έγιναν προμεταμοσχευτικοί έλεγχοι στην κλινική μας το χρονικό αυτό διάστημα. Επίσης, ένα 5% ήταν ασθενείς με υπατοκυταρικό καρκίνο που χρειάστηκαν είτε συνταγογράφηση για συνέχιση της αγωγής τους, παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων. Δεν προγραμματίστηκε καμία τοποπεριοχική θεραπεία αυτό το διάστημα. Ωστόσο, επειδή έτρεχε ένα πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης για τη χορήγηση του συνδυασμού ατεζολίζουμα με βεβασίζουμα, τρεις ασθενείς προσήλθαν στο νοσοκομείο για έγχυση της θεραπείας αυτής ενδοχλεβίως. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι
καταφέραμε με κάποιο τρόπο να εξυπηρετήσουμε ένα σημαντικό αριθμό των ασθενών μας. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να νοσηλεύουμε τους ασθενείς αυτούς και έτσι κάποιους από αυτούς τους παραπέμψαμε για νοσηλεία ενδεχομένως και σε άλλα νοσοκομεία, αλλά τουλάχιστον διατηρήσαμε την επαφή μαζί τους για να έχουν την σωστή ροή και της φαρμακευτικής αγωγής τους, αλλά και να λύνουμε τις τυχόν απορίες τους, τις κλινικές ερωτήσεις τους να απαντούμε και να τους κατευθύνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Είναι η προσαρμογή κάποιων ιατρείων στις ανάγκες της πανδημίας. Βέβαια, τις συνέπειες αυτών θα τις δούμε στο μέλλον, γιατί σίγουρα κάποια πρακτικά προβλήματα λύνονταν όσον αφορά τη συνταγογράφηση, αλλά κάποια άλλα δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχουν και δεν αφορά μόνο ένα νεπατολογικό ιατρείο, αφορά και τους ελέγχους για πρόληψη του καρκίνου μαχαίρου συντέρου. Και τα λοιπά. Γιατί βλέπω ότι δεν έγινε πραγματομοσχευτικό έλεγχο, όπου δεν λειτουργούσε η κλινική μεταμοσχεύση. Οπότε είναι κάτι που σίγουρα βοήθησε κάποιους ασθενείς να μην έρχονται στο ιατρείο, αλλά κάπου στο μέλλον δεν ξέρουμε ποιες ήταν αυτές οι επιπτώσεις. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο εσείς, κυρία Αγοραστό, πριν δώσουμε το. Όχι, ναι, το πολύ άσχημο που θεωρώ εγώ ότι θα το δούμε στην πορεία είναι ότι δεν έγινε πολύ σωστά το θέμα του screening των ασθενών για υπατοκυταρικό καρκίνο. Δηλαδή, πιστεύω ότι εκεί θα φανεί στην πορεία τα όποια προβλήματα προκύψουν. Ή και κάποιοι ασθενείς με κύρωση, μη αντιρροπούμενοι που απορριθμίστηκαν περαιτέρω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.